Αρχικά να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Γιώργο για το intro και επίσης είδατε ότι ο Γιώργος, παρότι ήταν λίγο μαγκωμένος στην αρχή, ακόμα και εγώ τώρα είμαι λίγο μαγκωμένος, γιατί okay, κατευθείαν σηκώνω, μιλάω σε σχεδόν 100 άτομα, το έχω κάνει αρκετές φορές, δεν το έχω κάνει τόσες πολλές φορές για να είμαι τελείως άνετος, αλλά είδατε ότι με το παράδειγμα του Γιώργου, με το να μπεις στη διαδικασία να βγάλεις ένα αυτός προς τα έξω, να νιώσεις λίγο άβολα, να εκτεθείς κοινωνικά, μπορείς να πετύχεις φοβερά πράγματα. Κυρίως να πετύχεις τη δικιά σου εξέλιξη, να ξεπεράσεις τον εαυτό σου και τους φόβους σου. Επομένως, σήμερα θέλω να σας μιλήσω για αυτό το πράγμα, για το πώς να ξεπεράσεις τους φόβους σου και συγκεκριμένα πώς να ξεπεράσεις το φόβο της κοινωνικής έκθεσης. Αλλά πριν πάμε σε αυτό, επειδή θα αναρωτιέσαι τώρα ποιος είναι ο Μιχάλης, γιατί θα μας μιλήσει γι' αυτό, να παρουσιάσω λίγο τον εαυτό μου. Αρχικά, ονομάζομαι Μιχάλης Μπαλούκας. Το ψευδώνυμό μου είναι Μιχάλης Μπαλού, γιατί ακούγεται λίγο πιο κάτσι τον Μπαλού. Και με φωνάζουν κιόλας έτσι και στο σχολείο, ήταν σαν παρατσούκλι. Επομένως, ο Μιχάλης λοιπόν ήταν ένα παιδί που στο σχολείο δεν ήταν πάρα πολύ κοινωνικός, δεν ήταν πάρα πολύ εξωστρεφής, δεν ήταν αυτό που λέμε στα cool παιδιά της παρέας, ήταν κάπου στο μέσο όρο. Δεν ήταν και από αυτούς που ήταν τελείως χανταγκωμένοι και τρώγανε bullying και ήταν πολύ κλεισμένοι στον εαυτό τους. Ήμουν κάπου στο ενδιάμεσο. Και μιας και μιλάμε για το φόβο της κοινωνικής έκθεσης και το να μιλάς έτσι δημόσια, θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι είχα κατέβει, νομίζω, στη δεύτερη τρίτη λυκείου, είχα κατέβει στο 15 μελές και είχα βγει, ξέρω εγώ, με κάποιες ψήφους τέλος πάντων, ήμουν μέσα στο 15 μελές και μου είχαν ζητήσει να μιλήσω έτσι, να πω 2-3 πράγματα και παιδιά, δεν σας κάνω καθόλου πλάκα. Έτρεμα, ήμουν σε φάση ότι. Καλησπέρα, παιδιά. Θα κάνουμε κάποιες αλλαγές στο σχολείο με το καινούργιο 15 μελές και ήμουν πραγματικά έτσι πάρα πολύ σφιγμένος. Και επειδή όλο αυτό δεν μου άρεσε, καθώς μεγάλωνα μετά τελείωσα το σχολείο, έβλεπα ότι δεν ήμουν πάρα πολύ κοινωνικός, δεν ήμουν άνετος, συγκεκριμένα είχα και αρκετά έντονο πρόβλημα όσον αφορά την αλληλεπίδραση με το άλλο φίλο και τις ερωτικές σχέσεις. Και λέω, ρε φιλόπα, κάτι πρέπει να κάνεις για να το αλλάξεις όλο αυτό. Εν τω μεταξύ, το μπατζάκι μου αυτό είναι πάνω και είναι περίεργο και βλέπω ότι μισή το παρατηρείτε. Να, ας πούμε, παλιότερα θα ήμουν σε φάση ότι, όχι, το μπατζάκι μου είναι πάνω, είναι περίεργο, με παρατηρούν, με σχολιάζουν. Ένιωθα αυτό το πράγμα πάρα πολύ. Επομένως, παιδιά, αποφάσισα να το αλλάξω. Απευθύνθηκα σε κάποιον, βασικά εντελώς τυχαία, για να μην μπούμε στο story, δεν είναι πολύ μεγάλο. Εντελώς τυχαία ανακάλυψα τέλος πάντων κάποιους μέντορες στο εξωτερικό, οι οποίοι δίδασκαν κοινωνικές δεξιότητες και συγκεκριμένα δίδασκαν πώς ένας άντρας μπορεί να αναπτύξει την προσωπικότητά του, να γίνει πιο ελκυστικός, πιο χαρισματικός, να έχει πιο πολύ αυτοπεποίθηση και φυσικά να μπορεί να φλερτάρει και να αλληλεπιδράσει καλύτερα με το άλλο φίλο, με τις γυναίκες. Επομένως, όλο αυτό μου φάνηκε πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ήταν ακριβώς αυτό που έψαχνα τότε στη ζωή μου. Μπήκα σε αυτό το κομμάτι. Άρχισα να μελετάω όλο ένα και περισσότερο, να παίρνω courses, να βλέπω βίντεο, να βγαίνω έξω, να εφαρμόζω πράγματα στην πράξη. Γιατί, παιδιά, θα σας το πει και ο Γιώργος και θα σας πω και εγώ κάποια πράγματα σε αυτό. Χωρίς πράξη, χωρίς δράση, ελάχιστα πράγματα αλλάζουν. Και τέλος πάντων, ξεκίνησα να εξελίσσουμε σε αυτό το τομέα, να γίνουμε όλο ένα και πιο κοινωνικός, πιο άνετος, να αλλάζω η ερωτική μου ζωή, να αλλάζω το πώς φέρομαι, να αλλάζω όλες μου τις σχέσεις φιλικές, επαγγελματικές, ακόμα και τις οικογενειακές. Όλο αυτό τέλος πάντων ήταν ένα domino effect. Παράλληλα, έκανα διάφορες δουλειές, οι οποίες δεν είναι του παρόντος, δοκίμασα διάφορα και εν τέλει, επειδή όλο αυτό είδα ότι με άλλαξε τόσο πολύ, τόσο ριζικά, μία φωνή μέσα μου έλεγε ότι, Μιχάλη, εκεί έξω ο κόσμος χρειάζεται βοήθεια σε αυτό το κομμάτι. Πρέπει να βγεις εκεί έξω, να τους δείξεις την αλήθεια σου, να τους δείξεις ποιος ήσουν και πού έφτασες και πώς κατάφερες να γίνεις αυτός που έγινες. Και φυσικά, όχι μόνο αυτό, αλλά πώς γίνεσαι και όλο ένα και καλύτερος. Γιατί δεν υπάρχει όριο στην εξέλιξη, παιδιά. Δεν υπάρχει αυτό που λέμε το ταβάνι της επιτυχίας. Αυτό είναι κάτι το οποίο, όπως σας είπε και ο Γιώργος μετά, είναι υποσυνείδητο και έχουμε μάθει από την κοινωνία να το βάζουμε εμείς στον εαυτό μας. Αλλά πραγματικά δεν υπάρχει ταβάνι επιτυχίας. Σας το λέω ειλικρινά, επειδή ήμουν ένα άτομο που δεν θα μπορούσε να το κάνει ποτέ αυτό. Και όλα αυτά που έμαθα λοιπόν με φέραν εδώ που βρίσκομαι. Πώς τώρα όλο αυτό άρχισα να το κάνω δουλειά. Γιατί αυτή είναι πλέον η δουλειά μου, για όσους με ξέρετε, το ξέρετε ήδη. Η δουλειά μου πλέον λοιπόν είναι ότι διδάσκω εγώ ο ίδιος σε άντρες που θέλουν να αναπτύξουν την προσωπικότητά τους, να γίνουν πιο ελκυστικοί, να αποκτήσουν την ικανότητα να προσεγγίζουν και να φλερτάρουν με τις γυναίκες που πραγματικά επιθυμούν και τους αρέσουν και να μην συμβιβάζονται. Γιατί το βλέπω στα πρόσωπα πολλών ότι και ειδικά σε κάποιους μαθητές που έχω εδώ πέρα. Και ο συμβιβασμός είναι ό,τι χειρότερο. Όταν συμβιβάζει τη ζωή σου και νιώθεις ότι δεν μπορείς να ξεδιπλώσεις τον εαυτό σου, δεν μπορείς να διεκδικήσεις αυτά που θέλεις, πραγματικά νιώθεις ότι πεθαίνεις, νιώθεις ότι είσαι ένα λουλούδι το οποίο πάει να ανθίσει και απλά έχει από πάνω του κάτι το οποίο το εμποδίζει να αναπτυχθεί. Επομένως, ήθελα να το αλλάξω αυτό σε μένα, το άλλαξα, βοηθάω και άλλους ανθρώπους να το αλλάξουν. Αυτή τη στιγμή έχω δουλέψει online με εκατοντάδες άτομα και συγκεκριμένα έχω δουλέψει με πάνω από 50 μαθητές από κοντά. Και όταν λέμε από κοντά, τι εννοούμε, ότι
βγαίνουμε μαθητές έξω και κοινωνικοποιούμαστε σε οποιοδήποτε κοινωνικό περιβάλλον μπορείτε να φανταστείτε και προφανώς εκεί πέρα φλερτάρουμε και τις γυναίκες που μας αρέσουν. Το οποίο ξέρω ότι και το βλέπω στα πρόσωπα αρκετών και ειδικά στα πρόσωπα των γυναικών ότι φαίνεται κάπως περίεργο, έτσι δεν είναι? Θέλω να μου πείτε ειλικρινά, επειδή όντως δεν νιώθω ντροπή κάτι τέτοιο, να μου πείτε πόσοι από εδώ θεωρείτε ότι είναι περίεργο αυτό που κάνω ως δουλειά. Ειλικρινά όμως, ειλικρινά. Α, ευτυχώς λίγοι. Ωραία, λοιπόν, παιδιά, με βάση τα αντικειμενικά μέτρηξη της κοινωνίας, είναι όντως περίεργο αυτό που κάνω. Γιατί όμως, γιατί η κοινωνία δεν θέλει τους ανθρώπους να εξελίσσονται. Δηλαδή, το βλέπετε ότι ακόμα και τώρα που είστε στο σεμινάριο εδώ πέρα, που είναι αυτοβελτίωση, ψυχολογία, είναι πιο γενικό. Αν το πείτε στον περίγυρό σας, θα σου πούνε ότι. Τώρα, τι σεμινάριο είναι αυτό, τι τα χρειάζεται τώρα, έχεις πρόβλημα. Τι είμαστε προβληματικοί εμείς, ή αυτό με τον ψυχολόγο, τι είμαστε προβληματικοί, να πάμε σε ψυχολόγο, είμαστε τρελοί. Αυτό που δεν καταλαβαίνει η κοινωνία λοιπόν και οι άνθρωποι που απαρτίζουν την κοινωνία είναι ότι δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Κάποιοι άνθρωποι στερούμε σε κάποιους τομείς, κάποιοι άνθρωποι θέλουμε να εξελιχθούμε. Okay. Και ένας άνθρωπος που θα έρθει σε μένα για να εξελιχθεί σημαίνει ότι στερεί σε αυτόν τον τομέα. Και παιδιά, πιστέψουμε, υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι και έξω που ενώ στερούν σε αυτόν τον τομέα δεν μπορούν να το παραδεχτούν. Και εδώ πέρα θέλω να ζητήσω λίγο την βοήθεια των γυναικών και θέλω να μου πείτε πραγματικά να σηκώσουν χέρια όσες γυναίκες βγαίνουν έξω και βλέπουν ότι υπάρχουν άντρες οι οποίοι τους κοιτάνε όλο το βράδυ όταν είναι έξω σε ένα μαγαζί ή σας στέλνουν μηνύματα στο Instagram, σας στέλνουν περίεργα μηνύματα, γεια σου, τι κάνεις, είσαι πολύ όμορφη, πώς σε λένε, από πού είσαι, ξέρω εγώ και όλα αυτά τα κλασικά. Γίνονται πάρα πολύ φορτικοί. Δεν το απολαμβάνεται όλο αυτό το πράγμα και αυτοί συνεχίζουν. Και βλέπεις ότι, ρε φίλε, δεν έχεις την αντίληψη να με προσεγγίσεις σωστά, γιατί το κάνεις αυτό, γιατί σου σημαίνει αυτό το πράγμα. Ή ακόμα χειρότερο, όταν σας βλέπει κάποιος έξω σε ένα μαγαζί και δεν σας μιλάει. Ισχύει αυτό, κορίτσια, θέλω να μου πείτε ειλικρινά. Ισχύει. Σας μιλάνε έξω, έχουν την άνεση να σας μιλήσουν? Όχι. Ωραία. Ενώ λοιπόν δεν έχουν οι περισσότεροι άντρες αυτή την άνεση, παρόλα αυτά η κοινωνία θεωρεί κακό αυτό που κάνω. Και αυτό που κάνουμε εδώ πέρα, ότι προσπαθούμε να κάνουμε τους ανθρώπους καλύτερους. Μόνο σε μένα φαίνεται τρελό αυτό, μόνο σε μένα φαίνεται παράδοξο. Επομένως, γι' αυτό είμαστε εδώ πέρα και εγώ με τη δικιά μου δουλειά και ο Γιώργος με τη δικιά του δουλειά, η οποία είναι πιο εσωτερική και μπαίνει πιο βαθιά στο κομμάτι της ψυχολογίας. Και πραγματικά, παιδιά, έχω δει, επειδή έχω δουλέψει πάνω από 50 άτομα, έχω δει όσον αφορά την κοινωνική έκθεση τρελά πράγματα και έχω ζήσει και εγώ ίδιο τρελά πράγματα. Έχω κάνει πράγματα τα οποία θέλουμε 10 σεμινάρια για να σας εξηγήσω και τα οποία ίσως σας σοκάρουν και θα σας φανούν τρελά και θα πεις ότι γίνεται, ας πούμε, σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα να, για να το θέσω ευγενικά, να έχεις προβεί σε έντονες ερωτικές περιπτύξεις με μια κοπέλα που μόλις γνώρισες ή να έχεις ζήσει όλο αυτό το τρελό lifestyle. Κι όμως γίνεται. Κι όμως γίνεται, αλλά για να φτάσεις στο σημείο να το κάνεις, θα πρέπει να αφήσεις προφανώς τα εσωτερικά σου εμπόδια, κάτι για το οποίο θα σου μιλήσει ο Γιώργος, και έπειτα να μάθεις κιόλας να εκτίθεσαι κοινωνικά. Γιατί καλώς ή κακώς, αν δεν εκτεθείς κοινωνικά, και αυτό ισχύει σε όλους τους τομείς της ζωής μας, δεν εξελίσσεσαι. Δηλαδή, θέλω να σκεφτείτε ποιοι είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν πετύχει πραγματικά στη ζωή τους και τους θυμόμαστε και είναι αυτό που λέμε iconic, είναι εικονικοί. Είτε ξέρω εγώ, πρόκειται για celebrities, πρόκειται για καλλιτέχνες, για τραγουδιστές, για ποιητές, συγγραφείς, οτιδήποτε μπορεί να φανταστείτε. Ο Καζαντζάκης, ξέρω εγώ, είναι ένας από τους πιο λαμπρούς λόγιους παγκοσμίως. Έχει δεχτεί άπειρο πόλεμο, έχει δεχτεί άπειρο bullying για την τότε εποχή. Ήταν με το μαύρο πρόβατο της κοινωνίας. Άρα, αυτό που θέλω να καταλάβετε είναι ότι πραγματικά είναι τεράστια σημασία να πάτε κόντρα στην κοινωνική πίεση, να τη διαλύετε. Και θα μου πείτε τώρα πώς το κάνουμε όλο αυτό όμως, γιατί είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο να εκτεθώ κοινωνικά, είναι δύσκολο να βγάλω τον εαυτό μου προς τα έξω. Ναι, παιδιά, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και πάμε στο πώς να το κάνετε αυτό πιο αποτελεσματικά, πάμε λίγο στο γιατί συμβαίνει αυτό το πράγμα. Γιατί οι άνθρωποι νιώθουμε αυτό το φόβο της κοινωνικής έκθεσης και δεν μπορούμε να βγάλουμε τον εαυτό μας προς τα έξω. Υπάρχουν δύο παράγοντες που καθορίζουν το φόβο της κοινωνικής έκθεσης. Ο ένας είναι εξελικτικός. Θέλω να πάμε λίγο. Βασικά πολύ 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 πίσω, να πάμε στο, τι να σου πω, να πάμε 350 εκατομμύρια πίσω, 350 εκατομμύρια χρόνια πίσω. Οι άνθρωποι τότε δεν ήμασταν όπως είμαστε τώρα, σωματικά ήμασταν παρόμοιοι, αλλά ο εγκέφαλός μας και η ζωή μας ήταν πολύ διαφορετική. Επομένως τότε ζούσαμε σε μικρές φυλές και η επιβίωση ήταν πραγματικά ένας συνεχής αγώνας. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο να επιβιώσουμε. Άρα υπήρχε αυτό το αίσθημα της ομάδας, ότι είμαστε όλοι μαζί, ο ένας βοηθάει τον άλλον. Η ομάδα, ουσιαστικά η ομάδα μου και οι φίλοι μου είναι ζωτική σημασία για το να επιβιώσω και να μπορέσω να. Βασικά να μπορέσω να επιβιώσω αρχικά και έπειτα να μπορέσω να αναπαραχθώ και να κάνω οικογένεια κτλ. Επομένως,
έπρεπε πάση θυσία να ταιριάζουμε με την φυλή μας, με την αγέλη μας, με την ομάδα μας. Άρα λοιπόν το να κάνουμε κάτι οι άνθρωποι το οποίο μας εκθέτει κοινωνικά, μας διαχωρίζει από τους υπόλοιπους, ουσιαστικά είναι απειλή για την επιβίωσή μας. Γιατί και τώρα, άμα το σκεφτείτε, ακόμα και στη σύγχρονη κοινωνία, που προφανώς υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι έξω, εκατομμύρια στην Ελλάδα, δισεκατομμύρια σε όλο τον κόσμο, ακόμα και αν ξέρω εγώ, δεν είναι ο Γιώργος εδώ πέρα, δεν με γουστάρει, ξέρω ότι θα βρω τον Άλεξ, ότι έχω έναν άλλο φίλο. Μπορώ να βρω το όνομά σου, Γιώργο. Το Γιώργο. Αν και ο Άλεξ μου πει, άντε να μη σου ξέρω, δεν θέλω να σε κάνω παρέα γιατί έχει αυτό και αυτό, θα βρω το Γιώργο. Άρα πλέον έχουμε αυτή την επιλογή, έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Το ίδιο ισχύει και με τις δουλειές, με τους ερωτικούς συντρόφους. Δεν είμαστε όπως ήμασταν παλιά. Αλλά το σώμα μας, το DNA μας δεν μπορεί να το καταλάβει αυτό. Γιατί έχει εξελιχθεί με τέτοιο τρόπο κοινωνία. Και έχει, πραγματικά σκεφτείτε μόνο τα τελευταία 10 χρόνια τι έχει γίνει στην κοινωνία. Και σκεφτείτε ότι ουσιαστικά η μεγάλη εξέλιξη στην κοινωνία έχει γίνει τα τελευταία 200 χρόνια από την βιομηχανική επανάσταση και μετά. Και όλα τα υπόλοιπα χρόνια, όλα τα υπόλοιπα εκατομμύρια χρόνια, ο άνθρωπος ζούσε πολύ πιο απλά. Και ήταν αυτό που σας είπα, ότι ήμασταν σε φυλές και θέλαμε να είμαστε πολύ δεμένοι με τους άλλους. Επομένως, ένας παράγοντας είναι αυτός. Συν ότι, για να πάμε λίγο και στο άλλο, σε κάτι άλλο που είναι σχετικό με τα εξελικτικά αίτια, είναι και η βιολογία μας υπό την έννοια της αναπαραγωγής που μας κάνει να θέλουμε να είμαστε αρεστοί. Γιατί πάλι σκεφτείτε, στο 100-150.000 π.Χ., όπου ήμασταν μια μικρή ομάδα 20 ατόμων, αν εγώ, ας πούμε, έκανα κάτι το οποίο με εξέθεται κοινωνικά και με απέβαλε φίλοι μου, αυτό τι σημαίνει, ότι και θα πέθαινα, δεν θα επιβίωνα, γιατί δεν θα είχα πρόσβαση στους σπόρους της φυλής, δεν θα είχα προστασία από άγρια ζώα ή από οτιδήποτε, ή αν αρρώστηνα, δεν θα υπήρχε, ξέρω εγώ, σαν μάνος της φυλής να με γιατρέψει. Και πέρα από αυτό, δεν θα είχα και πρόσβαση σε γυναίκες. Άρα το DNA μου, το σώμα μου, μου έλεγε ότι όπα, αυτό είναι επικίνδυνο για σένα, γιατί δεν μπορείς να παραχθείς. Το σώμα μας θέλει, παιδιά, να αναπαραχθεί. Είναι φυσική ρήτη των πραγμάτων. Θέλει να επιβιώσει και να αναπαραχθεί. Είναι τα δύο πιο σημαντικά ένστικτα. Επομένως, αυτός είναι ένας λόγος που θέλουμε να είμαστε κοινωνικά εναρμονισμένοι και να μην ξεχωρίζουμε και να μην εκτιθόμαστε. Ο άλλος λόγος που γι' αυτό θα σας μιλήσει περισσότερο ο Γιώργος και θα σας κάνει να καταλάβετε γιατί σας έχει επηρεάσει πάρα πολύ αυτός ο παράγοντας. Ο άλλος λόγος, ο άλλος παράγοντας λοιπόν είναι ο κοινωνικός παράγοντας. Είναι το πώς έχουμε μεγαλώσει, είναι το περιβάλλον στο οποίο γαλουχηθήκαμε. Σκεφτείτε το εξής, όταν ήμασταν παιδιά, τι μας λέγανε συνήθως οι γονείς μας? Μας λέγανε ότι, Μιχαλάκι, να είσαι καλό παιδί, να μην ενοχλείς, να μην κάνεις φασαρία, να νοιάζεις για τους άλλους, έτσι, να είσαι σωστός. Το οποίο είναι πάρα πολύ καλό. Εννοείται ότι πρέπει να είμαστε σωστοί, να νοιαζόμαστε για τους άλλους, να ακολουθούμε κάποιους κανόνες, έτσι. Είναι δεδομένο αυτό. Αλλά πολλές φορές αυτοί οι κανόνες γινόταν τόσο υπερβολικοί, που μας φτάνουν στο σημείο να περιορίζουμε τον εαυτό μας, να περιορίζουμε την έκφρασή μας. Δηλαδή, ένα κλασικό παράδειγμα το οποίο το έχουμε ζήσει όλοι λίγο πολύ, είναι το να είμαστε ως παιδάκια έξω σε ένα δημόσιο χώρο με τους γονείς μας. Σε μια ταβέρνα, ξέρω, σε ένα εστιατόριο, σε ένα μαγαζί ακόμα, σε ένα μόλι, σε οτιδήποτε μπορείτε να φανταστείτε. Και εμείς ως παιδάκια να είμαστε σε φάση ότι θέλουμε να παίξουμε, να εξερευνήσουμε, να φωνάξουμε, να τρέξουμε, να το ζήσουμε, να έχουμε αυτή την ανεμελιά της ηλικίας μας. Αν λοιπόν εκεί πέρα οι γονείς μας είπαν ότι, έλα, ησυχία τώρα, μας κάνεις ρεζίλι, τι φωνάζετε, τι είναι αυτά. Αν ως παιδάκι σου το πει αυτό το πράγμα ο γονιός σου, τη γάμισες, καταστράφηκες. Γιατί εκείνη τη στιγμή καταπιέζεις τόσο πολύ τα συναισθήματά σου και την εκφρασή σου. Γιατί ως παιδί δεν έχεις τη λογική που έχουμε τώρα ως ενήλικες και δεν μπορούμε να καταλάβουμε όλα αυτά τα κόνσεπτ που συζητάμε τώρα. Άρα εκεί τι λέει ο μικρός Μιχαλάκης, λέει ότι μαμά, συγγνώμη που ήμουν κακό παιδί, δεν το ξανακάνω. Γιατί άμα το ξανακάνω, θα με αφήσεις, δεν θα με αγαπάς. Αυτό το λέει η παιδική μας ψυχή, μας το είπε η παιδική μας ψυχή. Και με βάση αυτή την εμπειρία, γιατί όλοι έχουμε λίγο πολύ μια ανάλογη εμπειρία, λέμε ότι όπα, πρέπει να καταπιέσουμε τον εαυτό μας, να καταπιέσουμε την έκφρασή μας, γιατί αυτό ενοχλεί τους άλλους. Γιατί η μαμά και ο μπαμπάς δεν θα με αγαπάνε. Ή μετά δεν θα με αγαπάνε οι φίλοι μου, δεν θα με αγαπάει οποιοδήποτε. Το οποίο, παιδιά, όπως σας είπα και πριν, δεν ισχύει, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι και έξω. Υπάρχει αυτό που λέμε η αυθονία, ότι πραγματικά μπορούμε να ζήσουμε τα πάντα. Okay, βέβαια, είναι απλό να το λες, δύσκολο να το κάνεις και γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντική η δουλειά του Γιώργου. Γιατί ο Γιώργος μπαίνει βαθιά μέσα στο πώς είναι διτός και θα σας κάνει όντως να καταλάβετε τα τραύματά σας και να καταλάβετε από πού πηγάζει όλο αυτό το πράγμα και να το απελευθερώσετε. Και σε αυτό το σημείο θέλω να σας πω ποιες είναι οι τρεις λύσεις ουσιαστικά για να απελευθερώσετε το οποιοδήποτε τραύματα έχετε όσον αφορά το φόβο της κοινωνικής έκθεσης και γενικότερα πώς από εδώ και πέρα να γίνετε πιο δυναμικοί, να εκφράζετε περισσότερο, να διεκδικείτε περισσότερα πράγματα και να μην περιορίζετε τον εαυτό σας. Η πρώτη λύση, η οποία είναι και ίσως η πιο ουσιαστική γιατί πηγάζει από μέσα μας, είναι αυτή που διδάσκει ο Γιώργος. Είναι αυτό που λέμε το mindfulness.
ο διαλογισμός, η εσωτερική πνευματική αναζήτηση, η εσωτερική ψυχική αναζήτηση, το να απελευθερώσετε τα τραύματά σας, να επαναπρογραμματίσετε το υποσυνείδητό σας. Προσωπικά το κάνω, έχω δουλέψει με αρκετούς μέντορες όλα αυτά τα χρόνια και με έχει βοηθήσει πάρα πολύ όλο αυτό και με βοηθάει όλο ένα και περισσότερο. Γιατί δεν είναι, όπως σας είπα στην αρχή, μια διαδικασία που σταματάει, είναι κάτι συνεχόμενο. Και ο δεύτερος, ο οποίος είναι πιο τεχνικός και είναι κάτι το οποίο διδάσκω πάρα πολύ και σε μαθητές που τους κάνω coaching και βγαίνουμε έξω μαζί, είναι αυτό που λέμε τα κοινωνικά challenges. Το να κάνεις δηλαδή όντως στην πράξη πράγματα τα οποία θα σου αποδείξουν πως τελικά φίλε, αυτό που σκεφτόσουν δεν είναι και τόσο μεγάλη υπόθεση. Το να πας και να μιλήσεις σε μια κοπέλα και να σε απορρίψει, να σου γυρίσει την πλάτη, δεν έγινε και κάτι, δεν θα πάθεις κάτι. Γιατί πάλι το μυαλό ενός ανθρώπου, όταν θέλει, ας πούμε, να προσεγγίσει μια γυναίκα, του λέει ότι όπα, αν πάω και τώρα και της μιλήσω και με απορρίψει, τι θα κάνω. Καταστράφηκα, θα γίνω ρεζίλη, θα μειωθεί η φήμη μου, θα μειωθεί η πιθανότητα να έχω μια άλλη κοπέλα, ξέρω εγώ, καλύτερη, γιατί μπορεί να με δουν άλλες κοπέλες στο κοινωνικό περιβάλλον να απορρίπτομαι. Το οποίο όμως δεν ισχύει, γιατί ζούμε σε έναν κόσμο με εκατομμύρια ανθρώπους. Ας πούμε, άλλα κοινωνικά challenge πιο extreme που κάνω σε μαθητές είναι να τους βάλω να ζήσουν νέες εμπειρίες, όπως το να προσεγγίσουν και παρέες με πολλές κοπέλες ή ξέρω εγώ παρέες που μπορεί να είναι mix, που να είναι και άντρες και γυναίκες σε μια παρέα. Και πάντα ένας άνθρωπος να βλέπει αυτό το πράγμα, επειδή δεν έχει μάθει να διαβάζει κοινωνικά ένα περιβάλλον, σκέφτεται ότι, όπα, είναι, ξέρω εγώ, οι δύο κοπέλες εδώ πέρα με τον Γιώργο. Άρα, ο Γιώργος μήπως είναι το αγόρι κάποιος από τις δύο. Αν όμως δεν έχεις διαβάσει κοινωνικά την παρέα και την περίσταση και δεν μπορείς να καταλάβεις τι συμβαίνει, θα το βρεις ως δικαιολογία και θα πεις ναι, αυτό είναι το προφανές, άρα δεν θα πάω καθόλου. Άρα με το να κάνεις τέτοιου είδους πράγματα, να κάνεις τέτοιου είδους προκλήσεις, καταλαβαίνεις ποια είναι η πραγματικότητα και καταλαβαίνεις ότι τελικά, στην τελική, ακόμα και αν απορριφθείς ή γίνεται οτιδήποτε άσχημο, δεν θα πεθάνεις. Δεν θα συμβεί κάτι κακό. Και όσο πιο πολύ εκτίθεις τον εαυτό σου κοινωνικά, καταλαβαίνεις μετά ότι, τελικά τα πράγματα είναι κομπλέ, είναι εύκολα. Εντάξει, δεν είναι τόσο μεγάλη υπόθεση. Άλλα πιο extreme πράγματα που έχουμε κάνει είναι, το έχω κάνει και εγώ αυτό προσωπικά, να ξαπλώσω κάτω στο πάτωμα σε ένα δημόσιο χώρο για να δω όντως στην πράξη ότι οι άνθρωποι δεν νοιάζονται για μένα. Δηλαδή, όντως ξάπλωσα και το έχουν κάνει κάποιοι μαθητές αυτό και έβλεπα ότι περνούσε ο κόσμος, με κοιτούσε και στα παπάρια τους. Οι άνθρωποι, παιδιά, είναι τόσο πολύ μέσα στο μυαλό τους και νοιάζονται τόσο πολύ για τον εαυτό τους και τον εγωισμό τους, που όντως δεν τους νοιάζει. Δηλαδή, αυτό το βλέπετε ακόμα και με τους άστεγους ή με τους ζητιάνους, ότι μπορεί άλλος να πεθαίνει στον δρόμο. Και απλά του ρίχνουν ένα βλέμμα έτσι και φεύγουν. Δεν νοιάζονται καθόλου για τους άλλους. Και κάθε φορά που νιώθετε ότι οι άνθρωποι σας κρίνουν ή νοιάζονται για το πώς φαίνεστε ή τι κάνατε ή τι είπατε, πάντα να σκέφτεστε ότι όπως εσείς νοιάζεστε για τον εαυτό σας, γιατί όντως υπάρχει αυτή η φωνή μέσα μας που τα κάνει όλα σχετικά με εμάς και λέμε ότι, όχι, τι γίνεται τώρα, τι σκέφτονται οι άλλοι για μένα, είμαι όμορφος, είμαι καλά ντυμένος κτλ. Ακριβώς η ίδια φωνή υπάρχει και στο μυαλό των άλλων ανθρώπων. Άρα τι σημαίνει αυτό, ότι επειδή αυτή η φωνή υπερισχύει τόσο πολύ στο μυαλό τους, δεν πρόκειται να σκεφτούν κάτι για εσάς. Ή αν σκεφτούν κάτι, θα σκεφτούν κάτι πολύ επιφανειακό και πολύ γρήγορα. Και στην τελική, όσον αφορά τη γνώμη του κόσμου, η γνώμη του κόσμου στις περισσότερες περιπτώσεις δεν αντικατοπτρίζει το ποιοι είμαστε εμείς πραγματικά, αλλά αντικατοπτρίζει το πώς βλέπουν οι άνθρωποι εμάς με βάση τα δικά τους φίλτρα, με βάση τη δικιά τους πραγματικότητα, με βάση τα δικά τους μάτια. Αυτή τη στιγμή, ας πούμε, ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να έχει δυσχρωματοψία. Πες ότι ο Γιώργος εδώ έχει δυσχρωματοψία και μου πει: «Ρε Μιχάλη, πολύ ωραίο το ροζ που κάμισε που φοράς. Βγαίνει και σαν τρικό. Θέλω να μου την πει, ας πούμε, θέλω να με κοροϊδέψει». Εγώ ξέρω όμως ότι φορά ένα μαύρο που κάμισε, το οποίο δεν είναι ροζ. Άρα αυτό που λέει δεν ισχύει, άρα δεν θα πρέπει να με αγγίξει και δεν θα με αγγίξει όντως. Αυτό θέλω να σκέφτεστε πάντα, λοιπόν. Και ότι πολλές φορές οι άνθρωποι λένε κάτι αρνητικό ή θα πούνε κάτι αρνητικό, γιατί δεν νιώθουν οι ίδιοι καλά με τον εαυτό τους και αυτός είναι ένας τρόπος να καθησυχάσουν τον δικό τους εγωισμό, γιατί αν μειώσουν εσάς που είναι κάτι αρνητικό για εσάς, αυτό αυτόματα τους ανεβάζει στα μάτια τους. Ο εγωισμός τους λέει αυτό το πράγμα. Και σε όλους σημαίνει αυτό, παιδιά. Και εγώ είμαι ένοχος αυτό, αλλά τουλάχιστον το ξέρω που είναι το πρώτο βήμα. Έχω δουλέψει πάρα πολύ σε αυτό, συνεχίζω να δουλεύω πάρα πολύ. Επομένως, το ίδιο ισχύει για εσάς. Το πρώτο βήμα είναι το awareness που λέμε, η αντίληψη, να καταλάβεις τι συμβαίνει και μετά να αρχίζεις να το δουλεύεις και να το επαναπρογραμματίζεις. Και ο τρίτος τρόπος για να ξεπεράσεις ουσιαστικά το φόβο της κοινωνικής έκθεσης και γενικότερα να εξελιχθείς ως άτομο στη ζωή σου, είναι το να έχεις έναν πάρα πολύ ισχυρό περίγυρο.
τον έχεις έναν περίγυρο ο οποίος σε στηρίζει, ο οποίος δεν θα σε κρίνει. Κάτι το οποίο βλέπω πάρα πολύ σε μαθητές και το έβλεπα και παλιότερα στον εαυτό μου είναι ότι θέλει κάποιος να πάει να φλερτάρει μια κοπέλα και του λέει ο φίλος του: Έλα τώρα, ρε μαλάκα, πού πας, θα μας κάνεις ρεζίλι. Θα απορριφθείς, θα φας άγκυρο και μετά θα μας κοιτάνε και θα μας δείχνουν. Αυτός ο φίλος προφανώς δεν είναι κάποιος ο οποίος σε βοηθάει να εξελίξεις τις κοινωνικές σου δεξιότητες και να αποκτήσεις την ερωτική ζωή που θέλεις. Αντίστοιχα παραδείγματα είναι αν έχετε ένα φίλο ο οποίος. Μιας και λέγαμε για το σεμινάριο τώρα που ήρθατε, αν του πείτε ότι ξέρεις τι, θέλω να μάθω περισσότερα πράγματα στο κομμάτι της ψυχολογίας, να κάνω το διαλογισμό και του μιλήσετε για αυτό, μπορεί να σας πει: Ελά, τώρα τι μάλαγες είναι αυτά, τι έχεις πρόβλημα. Αυτός ο φίλος πάλι δεν σας βοηθάει. Επομένως, είναι σημαντικό να βάζετε ώρες σε αυτά τα άτομα και από εκεί και πέρα να έρθετε σε επαφή με νέα άτομα τα οποία όντως θα στηρίξουν αυτό που κάνετε, θα στηρίξουν τις επιλογές σας, θα σας δώσουν feedback όπου χρειάζεται, γιατί και η τυφλή εμπιστοσύνη και η τυφλή στήριξη. Δεν είναι ό,τι καλύτερο, γιατί μπορεί κάποιος να κάνει ένα λάθος και όντως να μην το βλέπει και να μην ακούει κανέναν, να έχει βάλει παροπίδες, και αυτό είναι πάρα πολύ περιοριστικό. Αλλά επειδή όντως οι άνθρωποι είμαστε όντα της φυλής, μας βοηθάει πάρα πολύ να νιώθουμε ότι έχουμε στήριξη από τους ανθρώπους μας. Και πραγματικά, παιδιά, εδώ πέρα έχετε αυτή την ευκαιρία. Έχετε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα νέο ενδυναμωτικό περίγυρο. Κάποιοι μπορεί να έχετε έρθει εδώ πέρα με φίλους σας που παρακολουθούν και αυτόν τον Γιώργο και να γουστάρετε την όλη φάση που κάνει και να θέλετε να μάθετε περισσότερα. Κάποιοι μπορεί να έρθετε μόνοι σας. Μπράβο αν έρθετε μόνοι σας. Μπράβο σας που μπήκατε στη διαδικασία να εκτεθείτε κοινωνικά. Και δείτε όλο αυτό σε μια ευκαιρία για να κάνετε και αυτό που λέμε networking. Να γνωρίσετε περισσότερα άτομα και να διευρύνετε τον κύκλο σας. Γιατί ένα από τα μεγαλύτερα παράπονα που ακούω, τουλάχιστον από τους δικούς μου μαθητές, είναι ότι εσύ, Μιχάλη, δεν έχω άτομα να βγω έξω, να στηρίξω αυτό που κάνω, να βοηθήσω ένα στον άλλο, να εξελιχθούμε γενικότερα, να είμαστε αυτό που λέμε στο hustle mode, να προχωράμε συνεχώς μπροστά.